Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Είναι η εκπομπή Επισκόπηση. Μαζί θα δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή καταγράφεται μέχρι αυτή τη στιγμή σε κοινωνία και τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα, Πέμπτη, 20 του Γενάρη, με τον κορονοϊό να παραμένει στην πρώτη θέση της επικαιρότητας, έστω και αν έχει αποφασίσει, μάλλον η διεθνής κοινότητα, να αρχίσει να σβήνει σιγά σιγά από την καθημερινότητά μας τον κορονοϊό, να περνάμε δηλαδή στο επόμενο στάδιο όπου ο κορονοϊός θα υπάρχει, γιατί δεν είναι κάτι που θα φύγει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα μπορούμε να κινούμαστε σαν να είναι όλα κανονικά. Υπό την δαμόκλειο σπάθη πάντα του κορονοϊού. Θα έχουμε εμβολιαστεί, κάποιοι θα έχουν νοσήσει, θα υπάρχει προστασία και θα υπάρχει και γνώση για το πώς θα προστατευτούμε. Τα συστήματα υγείας θα λειτουργούν σαν να έχουν να αντιμετωπίσουν μία ακόμα ασθένεια και αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορούμε να κινηθούμε λίγο καλύτερα. Τα μηνύματα που έρχονται και από τα κέντρα αποφάσεων είναι ότι λεφτά πολλά ακόμα δεν υπάρχουν για να αρχίσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον, να στηρίζουμε τις οικονομίες με τον κορονοϊό όπως έγινε τα προηγούμενα περίπου 2 χρόνια όταν και ξεκίνησε αυτό το κακό που μας έχει βρει. Το ερώτημα λοιπόν για εμάς είναι ένα, πώς θα ξεκινήσουμε πάλι να στηρίζουμε την οικονομία μας ώστε να ξεκινήσει πάλι να λειτουργεί κανονικά υπό τον φόβο του κορονοϊού πάντα, γιατί αυτός δεν περνάει καθόλου. Και βέβαια, τι θα κάνουμε με το δημόσιο σύστημα υγείας την επόμενη μέρα. Ο κορονοϊός, αυτή η πίεση, αυτή η σφοδρότητα που υπήρξε και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια στο σύστημα υγείας μας έδειξαν πάρα πολλά. Μας έδειξαν πρώτα απ' όλα πόσο χρήσιμο και πόσο σημαντικό είναι το δημόσιο σύστημα υγείας, ένα ισχυρό σύστημα υγείας. Και επίσης καταφέραμε με τον αρνητικό τρόπο, αλλά καταφέραμε να μάθουμε και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν, να τα μάθουν οι περισσότεροι. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο σύστημα υγείας. Οι γιατροί τα έλεγαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όσοι ασχολούνται με την υγεία. Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν μάθαμε και αν θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο σύστημα υγείας ώστε την επόμενη μέρα να βγούμε με ένα ισχυρότερο σύστημα υγείας. Υπάρχει ήδη μια κουβέντα που γίνεται παγκόσμια αν τα δημόσια συστήματα υγείας μετά από αυτήν την πολύ ισχυρή καταιγίδα που είχαμε όλοι από τον κορονοϊό και τις ζημιές που έτσι κι αλλιώς έχει προκαλέσει στο σύστημα υγείας, αν θα βγουν ισχυρότερα ή όχι και αν αυτό θα αποτελέσει μία συζήτηση για την επόμενη μέρα ώστε να περάσει ένα κομμάτι του δημόσιου συστήματος υγείας από το δημόσιο σύστημα στους ιδιώτες και επαναλαμβάνω μια κουβέντα που γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ας δούμε λοιπόν ποια ήταν τα προβλήματα και ας δούμε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν την επόμενη μέρα όταν η πανδημία θα έχει γίνει ενδημικό φαινόμενο και όταν θα ξέρουμε να ζούμε καλύτερα με αυτήν. Μέχρι τότε, μην ακούτε τον Μπόρις Τζόνσον που χθες έληξε την πανδημία γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της στη Μεγάλη Βρετανία με αυτά τα πάρτι που έκανε και παραβρέθηκε και τώρα μαθαίνει τι ήταν τα συγκεκριμένα πάρτι. Ας παρακολουθούμε απλά την πραγματικότητα και η πραγματικότητα λέει ότι και εδώ στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, ο ιός παραμένει εδώ. Αλλιώς, αν δεν παρέμενε εδώ, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με τους σκληρούς δείχτες. Και εδώ στην Ελλάδα είναι και λίγο πιο αρνητικά τα πράγματα σε σχέση με τους νεκρούς και τους διασωληνωμένους. Ματινά Πολυχρόνη, με τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου, αλλά και όλη την εικόνα που έχει δημιουργηθεί στο μέτωπο του κορονοϊού, μια μέρα μόλις μετά από την παραδοχή των ειδικών ότι δεν έχει τελειώσει η πανδημία, άρα συνεχίζουμε με μέτρα και μάλιστα πολλοί ειδικοί λένε ότι ούτε την ερχόμενη εβδομάδα να είστε σίγουροι ότι θα σταματήσουν τα μέτρα. Και ότι εκεί που νομίζαμε ότι υπήρχε μια εντύπωση ότι επειδή υπήρχε μια σχετική αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, επιβεβαιώνεται και από τους ειδικούς καθημερινά ότι και τα σκληροί δείκτες πανδημίας είναι ανησυχητικοί, αλλά και επίσης το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάτι το οποίο είπε και πριν λίγο στην ενημέρωση η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Γκάγκα, ότι
ότι ναι, μεν υπάρχει μια σταθεροποίηση στα κρούσματα, όμως πιέζεται ακόμη περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα τα κρούσματα. 18.869 νέα κρούσματα κορονοϊού, 81 οι νεκροί και 688 οι διασωληνωμένοι. Στην Αττική 7.139 τα κρούσματα και 1.704 στην Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι δεδομένο ότι και οι 80 νεκροί, που είναι πάρα πολλοί, αλλά κυρίως οι 688 διασωληνωμένοι, δείχνουν ότι πρώτα απ' όλα 15 μέρες μετά την έξαρση, 20 μέρες μετά την έξαρση της Όμικρον, έχουμε πολύ μεγάλο ζήτημα στους διασωληνωμένους και δείχνουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θέλει πολύ δρόμο μπροστά του μέχρι να αποκλιμακωθεί όλη αυτή η πίεση που δέχεται. Άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κυρίως γι' αυτό, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο να μπουν και άλλοι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Τώρα, αυξάνονται τα κρούσματα στα παιδιά και αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα 2 χρόνια, να είναι τόσα πολλά τα κρούσματα στα παιδιά. Ναι, και βέβαια εντάξει, σε αυτό συμβάλλει μια αλληλένδετα και με το άνοιγμα των σχολείων. Ναι, και γι' αυτό είναι ανησυχητικό ότι από το διάστημα 10-16 του μήνα έχουμε πάνω από 36.000 κρούσματα σε παιδιά ηλικίας 4-18 ετών. Ένα στα 4 παιδιά την τελευταία εβδομάδα βγαίνουν θετικά από το σύνολο των κρουσμάτων. Επίσης, όμως και πιο πριν, το διάστημα 3 με 9 του μήνα, της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα παιδιά, βγήκαν θετικά 43.386. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αριθμή και φυσικά αυτό συνδέεται, όπως είπαμε, και με το άνοιγμα των σχολείων και επειδή για να μπορέσουν τα παιδιά αλλά και οι εκπαιδευτικοί να πάνε στο σχολείο μπορούν να το κάνουν έχοντας ως όπλο τα self-test, υπάρχει μια μικρή παράταση. Μπορούσαν να πάρουν τα self-test μέχρι το Σάββατο. Τώρα δόθηκε από το Υπουργείο μία μικρή παράταση έως και τη Δευτέρα, 24 του μήνα. Μέχρι και τότε, λοιπόν, οι εμβολιασμένοι και μη εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές μπορούν να προμηθευτούν το self-test για να μπορέσουν να το κάνουν και να πάνε με τη σχετική κάρτα την Τρίτη στο σχολείο στη συνέχεια. Ξεκίνησε η εποχή της τέταρτης δόσης, έστω και αν τις προηγούμενες μέρες συζητήσαμε πάρα πολύ με το τι λένε οι διεθνείς οργανισμοί σε σχέση και με την τέταρτη δόση και με όλες τις επόμενες δόσεις, αν πρέπει να γίνουν ή όχι. Αλλά είναι δεδομένο κοινά αποδεκτό ότι οι ανοσοκατασταλμένοι θα πρέπει να κάνουν την τέταρτη δόση. Και μπορούν αυτό λοιπόν να το κάνουν καθώς είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για να κλείσουν το ραντεβού τους για την τέταρτη δόση. Είναι περίπου 500.000 συμπολίτες μας άνω των 18 ετών οι ανοσοκατασταλμένοι, οι οποίοι όπως έχουν κρίνει ειδικοί θα πρέπει να κάνουν την τέταρτη δόση γιατί προσφέρει φυσικά μια ακόμη παραπάνω προστασία διότι έχουν τον διπλάσιο κίνδυνο, όχι μόνο να νοσήσουν, αλλά να νοσήσουν βαριά. Λέγαμε πριν για την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας σε όλα τα νοσοκομεία. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα ράτζα των non-COVID, που οι άνθρωποι που δεν νοσούν από τον COVID δεν ξέρουν πού να πάνε και σε ποιο νοσοκομείο να πάνε. Ναι, και υπάρχουν και αντιδράσεις, όπως και για το Σισμανόγλο που δέχεται μόνο COVID περιστατικά, γιατί βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία σιγά-σιγά επιστρατεύονται μόνο για COVID περιστατικά και μένουν πάρα πολύ τα non-COVID περιστατικά, χωρίς να υπάρχουν ούτε νοσοκομεία, αλλά ούτε και κλίνες μεθ. Και όπως για παράδειγμα στο Αττικόν, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο καθηγητής ο κύριος Τσαγκάρης, ότι και στο Αττικόν λοιπόν είναι πάρα πολλά περιστατικά non-COVID που είναι σε ράτζα. Και υπάρχει και άλλο πρόβλημα εκεί. Βλέπουμε ότι ενώ μέχρι τώρα αυτό δεν το είχαμε δει να υπάρχουν διασωληνώσεις με την Όμικρον, έχει ξεκινήσει να παρατηρείται και αυτό. Και συγκεκριμένα στο Αττικόν, από τις 11 τελευταίες νοσηλείες διασωληνωμένων, οι 4 αφορούσαν σε άτομα που είχαν τη μετάλλαξη Όμικρον. Ναι. Δεν λένε να σταματήσουν και τα προβλήματα με την έκδοση των πιστοποιητικών για όσους έχουν νοσήσει. Αυτό είναι μια αλήθεια γιατί πάρα πολλοί καταγγέλουν, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και αυτό, Αλέξανδρε, ενώ έχουμε καθημερινά τόσες χιλιάδες κρούσματα που σημαίνει ότι τόσες χιλιάδες άνθρωποι στη συνέχεια θα εκδώσουν το πιστοποιητικό νόσησής τους. Μπαίνοντας λοιπόν στο gov.gr, όπως αναφέρουν, ενώ έχει βγει, να θυμίσουμε, η κοινή υπουργική απόφαση ότι μπορούν και οι εμβολιασμένοι και με rapid πλέον να λάβουν πιστοποιητικό νόσησης, αυτό το μήνυμα το οποίο βγάζει στην πλατφόρμα
θέμα είναι ότι μόνο με μοριακό μπορούν να το κάνουν. Mm-hmm. Ενώ έχει βγει η απόφαση ότι μπορούν και με rapid. Επίσης, το πρόβλημα, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ενώ πλέον το πιστοποιητικό νόσης θα βγαίνει στις 14 ημέρες, λόγω και της γρήγορης εξάπλωσης της όμικρον, το σύστημα δίνει ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης ένα μήνα μετά από την ημέρα της διάγνωσης. Αυτό είναι η παλιά οδηγία, που σημαίνει ότι δεν έχει ανανεωθεί το σύστημα ούτε σε αυτό. Τώρα, αυτό το οποίο μας λέει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ότι δεν είναι αστοχία η παράληψη, είναι ότι επειδή είναι μια δυναμική κατάσταση και τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, είναι καθαρά ένα τεχνικό ζήτημα, το οποίο αναμένεται να λυθεί μέχρι και αύριο. Και αν δεν έχει λυθεί μέχρι αύριο, γιατί επισημαίνουν ότι δεν είναι πολύ εύκολο να αλλάξει για τόσες χιλιάδες πιστοποιητικά, θα έχει αλλάξει μέχρι και τις αρχές της εβδομάδας. Μάλιστα. Ματίνα Πολυχρόνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελάτε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στα ακραία καιρικά φαινόμενα που κάποιος τα ονόμασε την κακοκαιρία ελπίδα. Είναι σαν να ανοίγεις γραφείο τελετών και να το ονομάζεις η Ανάσταση. Είναι μάλλον ατυχής η σκέψη του ανθρώπου που ονόμασε την κακοκαιρία ελπίδα, εκτός εάν πιστεύει ότι επιτέλους θα δούμε άσπρη μέρα, οπότε υπάρχει ελπίδα. Εύα Σουλούκου στην αίθουσα σύνταξης με τα τελευταία νέα για το πότε θα μας χτυπήσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και αν θα δούμε χιόνια και στις Βάρκες. Ραγδαία λοιπόν επιδείνωση του καιρού με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο διαρκείας φέρνει η κακοκαιρία που θα ονομαστεί Ελπίδα το προσεχές Σαββατοκύριακο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι μετεωρολόγοι μάλιστα μιλούν και για χιόνια ακόμα και στην Αττική. Το πρώτο χτύπημα του χιονιά θα ξεκινήσει από το Σάββατο, το βράδυ της Παρασκευής. Το πρώτο καιρικό σύστημα λοιπόν θα μας επηρεάσει από το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, ενώ το δεύτερο, το οποίο θα είναι πιο ίσχυρο, από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε παιδινές περιοχές της Βόρειας και της Ανατολικής Ελλάδας, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και οι βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά. Μετά την Παρασκευή έρχεται πολικό ψύχος με χιόνια και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο υδράργυρος ενδέχεται να φλερτάρει με τους μείον 15 και μείον 18 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, όπου αναμένεται να ξαστερώσει με αυξημένες πιθανότητες ακόμα και για ολικό παγετό. Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού θα διαρκέσει από το Σάββατο 22 Ιανουαρίου έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, να δούμε αναλυτικά το επόμενο τριήμερο τι έχουμε να περιμένουμε. Αναλυτικά λοιπόν, από το Σάββατο 22 Ιανουαρίου θα επηρεαστούν με χιονοπτώσεις ακόμα και οι παιδινές περιοχές, αρχικά της Μακεδονίας και της Θράκης, με βαθμιαία της Θεσσαλία, της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Προς το βράδυ, χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν σε όλο το Αιγαίο και κατά τόπους στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του θα είναι πυκνές. Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου αναμένεται η ύφεση των φαινομένων στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Εύβοια και σε όλο το Αιγαίο θα συνεχιστούν κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις. Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα είναι τοπικά πυκνές, αρχικά στο κεντρικό και στο βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την Ανατολική Θεσσαλία και της Ανατολικής Στερεάς και βαθμία στην Ανατολική Πελοπόννησο και σε όλο το Νότιο Αιγαίο, μέχρι και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα, οι χιονοπτώσεις θα σημειώνονται και στη Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Την Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν κάποια ύφεση στη βόρεια χώρα, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές θα συνεχιστούν κανονικά οι πυκνές χιονοπτώσεις. Η ελπίδα είναι συνήθως λαμπερή και θερμή, δεν μπορεί να είναι τόσο παγωμένη. Θα δούμε όμως τι μας περιμένει από το χιονιά. Εύα Σουλούκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο θέμα των ημερών. Γιώργος Βούλγαρης εδώ μαζί μου. Το ένα είναι οι καταγγελίες που έχουν γίνει από την Γεωργία και μένει να αποδειχθεί ποιος έχει κάνει όσα καταγγέλει η Γεωργία. Το άλλο είναι όλο αυτό το σύστημα που είδαμε να υπολειτουργεί, δηλαδή να μένει τρεις μέρες άπλητη γιατί δεν υπήρχε ιατροδικαστής να της κάνει ιατροδικαστική εξέταση. 14 μέρες δεν την είχε φωνάξει ανακρίτρια. Δέχθηκε απειλές, δηλαδή πρέπει να τα διορθώσουμε μάλιστα, όλα αυτά. Μάλιστα, εμφανίστηκε και πολύ εκνευρισμένος ο δικηγόρος, ο κύριος Διαλυνάς, ο οποίος κλήθηκε να ενισχύσει νομικά Αλέξανδρε την 24χρονη. Εμφανίστηκε εκνευρισμένος για όλα αυτά που περιγράφεις, αλλά και γιατί αργούν τόσο πολύ οι τοξικολογικές εξετάσεις. Οι οποίες θα πάνε στην Ελβετία για να έχουμε απαντήσεις. Δηλαδή, είναι ανήκουστα πράγματα, ας τα λύσουμε όλα αυτά. Και που μπαίνει και ένα θέμα εδώ, όπως το βάζουν οι δικηγόροι δηλαδή της 24χρονης,
ότι υπάρχουν χάπια, υπάρχουν φάρμακα που μπορεί να τα ανιχνεύσεις μετά από 5 μέρες ή 10. Υπάρχουν όμως και χάπια ή κάποια άλλα φάρμακα που δεν μπορούν να ανιχνευτούν. Προφανώς. Και τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Και όταν είναι τόσο δύσκολο όλο αυτό, προφανώς και ένα θύμα, όταν βλέπει ότι θα περάσει ένα τέτοιο γολγοθά, δεν θα πάει ποτέ να καταγγείλει τον βιασμό του, γιατί τώρα αυτό δεν θα θέλει να μπλέξει. Έχουμε εξελίξεις. Καλούνται να καταθέσουν όσοι εμπλέκονται. Εκτάκτως καλούνται για να καταθέσουν στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης ανομωτή τα αδέλφια Βασίλης και Ευαγόρας Λεβέντης, ο Κωνσταντίνος Περογιαννάκης και ο Βασίλης Τραφαλής. Mm-hmm. Είναι οι τέσσερις φίλοι που καλούνται. Νωρίτερα όμως, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή για έρευνα αναφορικά με τη διαρροή των καταθέσεων, προκειμένου να διακριβωθεί εάν στοιχειοθετείται παραβίαση δικαστικού απορρίτου. Γιατί οι καταθέσεις έχουν παρουσιαστεί αυτούσιες. Κανονικά και με τα χαρτιά κιόλας της κατάθεσης, όχι απλά ως πληροφορίες. Βέβαια, 27χρονος, σύμφωνα με τις καταθέσεις που πλέον έχουν διαρρεύσει, mm-hmm. γι' αυτό λέμε και τα ονόματα και όλα αυτά. Ο Βασίλης Λεβέντης περιγράφει μια διαφορετική κατάσταση. Ότι ήταν με τη συνένεσή της κοπέλας όλο αυτό που έγινε και δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Και όταν βρέθηκαν οι φίλοι κάπου 6 ώρα το πρωί στο εστιατόριο, ναι, για να φάνε κάτι. Mm-hmm. Εκεί τους είπε ότι έγινε ερωτική πράξη. Mm-hmm. Μάλιστα περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο πώς έγινε στην κατάθεσή του. Η κοπέλα βέβαια μιλά για ένα ξανθό που θυμάται με γαλανά μάτια. Και θυμάται λέει δύο. Ότι ήταν 2-1 ναι. κάποια στιγμή στο δωμάτιο από ό,τι θυμάται. Όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι εμείς δεν πήγαμε ποτέ σε αυτό το δωμάτιο. Όλοι οι υπόλοιποι, ναι. Ακόμη και ο Μάνος Παπαδόπουλος, τον αναφέρω γιατί είναι ο φίλος της κοπέλας, ο μέτρη του καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος την κάλεσε, περιγράφει και αυτό που λες τώρα. Ότι έγινε ό,τι έγινε, κάποια στιγμή έλειψαν, πήγαμε, βρεθήκαμε, μας είπε αυτό. Δεν ξέρουμε. Περιέγραψαν δηλαδή ένα απόλυτα φυσιολογικό πάρτι. Κάποιοι ναι, γιατί υπήρχαν και τα μέτρα για τον κορονοϊό και μαζεύτηκαν εκεί στους ΣΥΤΑ, ενώ όλοι τους είχαν κλείσει και ένα δωμάτιο ξεχωριστά. Πάντως γίνεται έρευνα πλέον για κύκλωμα μαστροπίας ακόμα και στην Κύπρο. Αυτό το είπε ο κύριος Διαλυνάς πάλι. Είπε ότι στο πάρτι το συγκεκριμένο ήταν Κύπροι, mm-hmm. ότι είχαν έρθει κοπέλες από την Κύπρο, ότι ήταν Κύπροι στο πάρτι και μάλιστα ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Θεόφιλος, ο Χρήστος Χριστοφίδης, mm-hmm. ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ζητά από τον ακτιβιστή Ηλία Γκιόνη να πάει στις Κυπριακές Αρχές να καταθέσει, γιατί ο Ηλίας Γκιόνης ήταν ο πρώτος που έκανε ανάρτηση, που έφερε στη δημοσιότητα υπόθεση, όλη αυτή την υπόθεση. Μένει τώρα να δούμε, είχε και κάποια πολιτική προέκταση όλο αυτό, διότι την άλλη πλευρά εκπροσωπεί ο δικηγόρος Θεόφιλος Αλεξόπουλος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και είπε η κοπέλα ότι της φέρθηκε με άσχημο τρόπο. Ναι, το την απείλησε, ναι, όπως αυτό λέει, είπε η κοπέλα, ναι, ναι. ότι δεν είναι όπως τα λες. Όχι, δεν το διαψεύδει, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να τον διαγράψει. Και τον διέγραψε μέχρι να δουν μέχρι τι να θα γίνει το θέμα. Αυτή η ιστορία. Γιώργο Βούλγαρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο Νταΐς της Αργυρούπολης, που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που έχει ξυλοκοπήσει άγρια τις συντρόφους του, ακόμα και αυτήν την άτυχη σύντροφο που είναι στο νοσοκομείο. Φιωρίντα Πρενιάση με όλο το ρεπορτάζ. Φιωρίντα. Το δρόμο της φυλακής πήρε ο 46χρονος, ο οποίος κακοποίησε άγρια με ξυλοδαρμό την 40χρονη σύντροφό του στην Αργυρούπολη. Βρέθηκε σήμερα λοιπόν ενώπιον της ανακρίτριας μετά την προθεσμία που είχε ζητήσει για να απολογηθεί. Φτάνοντας στην Ευελπίδων, δέχτηκε αποδοκιμασίες από παριστάμενους πολίτες και στην απολογία του ισχυρίστηκε, Αλέξανδρε, ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δεν ήξερε τι έκανε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος κατά την κράτησή του αυτές τις ημέρες καταγγέλλεται πως έστελνε απειλητικά μηνύματα σε πρώην σύντροφό του, με την οποία έχουν αποκτήσει 2 παιδιά. Η γυναίκα δηλώνει πως την απειλούσε ότι θα είναι η επόμενη και μάλιστα, όπως αναφέρει, αφού με εξύβρισε, μου ζήτησε να φύγω από την οικία του, όμως όταν προσπάθησα να αποχωρήσω, αρχικά με έδιρε αγρίως, εν συνεχεία με έπιασε από το λαιμό και με κράτησε βιαίως εντός της οικίας. Και μάλιστα πρόσθεσε ότι εκείνη τη στιγμή του επιτέθηκε ο σκύλος, αυτός άφησε τη γυναίκα, έπιασε το σκύλο, του έβγαλε τα δόντια και κρέμασε το ζώο από την πέργολα του μπαλκονιού, Αλέξανδρε. Φιωρίντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έλατε να αλλάξουμε θέμα. Έπασαν οι υπογραφές μεταξύ του Περιφερειάρχη του Γιώργου Πατούλη και του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, του Δημήτρη Μελισανίδη, προκειμένου να προχωρήσει η προμήθεια εξοπλισμού για το γήπεδο της ΑΕΚ Αγία Σοφία ΟΠΑΠ Αρένα. Σήμερα τελείωσε και τυπικά η τελευταία διαδικασία. Τελείωσαν οι υπογραφές με τους καινούριους ανάδοχους που είναι ο ΤΕΙ και η Eurosoft και θέλω να πιστεύω το καλοκαίρι θα είναι
έτοιμο το γήπεδό μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, για την προσπάθεια, γιατί πραγματικά μας πιέζανε και χρόνοι και τελειώνουμε όλα και σήμερα νομίζω είναι η τελευταία μέρα που ερχόμαστε στο κτίριο. Τον κύριο Πατούλη θα τον ξαναδούμε στα εγγένεια τώρα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, βρέτε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα, υπογράφοντας και τους αναδόχους που έχουν πάρει την διαδικασία για τις προμήθειες του κηπέδου, ολοκληρώνουμε ό,τι πρέπει, ώστε το σπίτι των φιλάθλων της ΑΕΚ να ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά αυτή. Ένα έργο ευληματικό που μπορεί να αφορά την Αγία Σοφιά και τους φιλάθλους της ΑΕΚ, αλλά τελικά αφορά όλη την Ελλάδα, αφορά όλη την Αττική. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μου, αλλά και όσους συνέβαλαν ώστε μέσα στα χρονικά διαστήματα που έπρεπε ανταποκριθήκαμε σε αυτό το ιστορικό κάλεσμα ενός από τα πιο ευληματικά κήπεδα που θα έχει η χώρα. Αυτοδιοικητικές ειδήσεις με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Του λειτουργία το παιδόν Πεντέλης καλεί με ψήφισμά του προς το Υπουργείο Υγείας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Επίσης ζητά να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία του Σεισμανόγλου, το οποίο πλέον δέχεται μόνο COVID περιστατικά. Σε μια ιστορική απόφαση για τη Δημοτική Ενότητα Καλάμου προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς κινούνται διαδικασίες για την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης. Κοινή αναφορά ώστε να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στο Πάνιο Όρος απίφθηναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι Δήμοι Σαρονικού και Λαβριωτικής. Παράλληλα, οι δύο Δήμοι προσέφυγαν ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ώστε να ακυρωθεί η άδεια εγκατάστασης νέου αιωλικού σταθμού. 350 συστήματα βυθιζόμενων κάδων στο κέντρο και τις γειτονιές της πρωτεύουσας τοποθετεί ο Δήμος Αθηναίων, έχοντας εξασφαλίσει την χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Με τη δράση αυτή αντικαθιστά 1.750 συμβατικούς κάδους απορριμμάτων. Τον λογαριασμό στους καταληψίες μαθητές στέλνει ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος για τις κλοπές και τους βανδαλισμούς που προκάλεσαν σε δύο λύκια της πόλης τις προηγούμενες ημέρες. Και κλείνοντας, συνεχίζεται για 8η συνεχή χρονιά ο λογοτεχνικός διαγωνισμός Δήμου Βύρωνα με θέμα αφιερωμένο στην μικρασιατική καταστροφή και την προσφυγιά. Άτομα ηλικίας 13 έως 30 ετών από όλη την Ελλάδα μπορούν να πάρουν μέρος με πεζά ή ποιητικά κείμενα. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Ματίνα Πολυχρόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Στέλιος Αρέσκος εδώ μαζί μου. Πιέστηκε παραπάνω από όσο έπρεπε ο Τσιτσιπάς, μάλλον για να πάρει ένα παιχνίδι που θεωρητικά θα πρέπει να το έχει πάρει λίγο πιο εύκολα, με λιγότερη κούραση. Ναι, φάνηκε από το πρώτο σετ ότι θα δυσκολευτεί από δικά του λάθη και όχι γιατί ο αντίπαλος ήταν τέτοιο επίπεδο που θα έπρεπε να του βάλει τέτοιες δυσκολίες. Ήταν ευρικός και μόνο ότι έκανε 14 αβίαστα λάθη σε σύγκριση με τα 8 του Αργεντινού Μπαές σημαίνει πολλά, αλλά η ποιότητά του ήταν τέτοια από κάποια στιγμή και έπειτα, αν θέλεις και ο εγωισμός του, που δεν ήθελε να βάλει τώρα σε περιπέτεια αυτό το παιχνίδι, προφανώς. Που ήταν το φαβορί, θέλει να πάει παρακάτω, δεν είναι για μόνο τον δεύτερο γύρο, ας πούμε, ότι πας εκεί. Εντάξει, και πρέπει να αποδείξει και ότι ξαναβρίσκεται τον εαυτό του. Έτσι, ακριβώς. Είχε πολύ καλά σημεία στο παιχνίδι, κυρίως στο τρίτο και στο τέταρτο σετ. Αλλά δεν έχει ακόμα βρει αυτή τη διάρκεια στη σταθερότητα που θα του επιτρέψει να πάει πολύ μακριά. Ναι. Θα δούμε, μπορεί από παιχνίδι σε παιχνίδι, ανάλογα και πώς κυλάει, ανάλογα και ο αντίπαλος αν του το επιτρέψει, σιγά σιγά να βρίσκει τον καλό του. Μια κουβέντα μόνο για τους ανοιχτούς λογαριασμούς που άφησαν οι δύο δικέφαλοι, 0-0. Ναι, ένα 0-0 που αν θέλεις αδικεί την εικόνα του αγώνα. Υπήρχαν ευκαιρίες κυρίως από την πλευρά της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν σημειωθεί και 2 και 3 γκολ. Τώρα το 0-0. Νομίζω ότι η ρεβάνς για το, και για τους δύο για το κύπελο είναι, θα είναι παιχνίδι. Ναι, βέβαια, δύσκολο στο για τους Ολυμπιακό δύο. Στάδιο. Και το 0-0 είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για το γηπεδούχο όταν δεν κερδίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Στέλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πριν κλείσουμε εμείς, να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό.
επισκόπηση τέλος. Ακολουθεί Sport Life. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, να είστε ασφαλείς και να παραμείνετε ψύχρεμοι.